λειτουργία των ξενοδοχείων αλλά και των αεροδρομίων για τις πρώτες πτήσεις τουριστών. Θα είναι νωρίτερα από ό,τι προέβλεπαν οι αρχικοί σχεδιασμοί, μετά και την κατάληξη της σημερινής σύσκεψης ανάμεσα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και στην επιστημονική ομάδα. Πάμε αίθουσα σύνταξης, πάμε στον Κυριάκο 56, ο οποίος έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ να μας δώσει, που περιλαμβάνει και μία λίστα 5 χωρών για τις οποίες θα ανοίξουν πρώτα οι πύλες της χώρας μας. Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κρατούσε κλειστά τα χαρτιά της για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Δεν έδινε ακριβείς ημερομηνίες για αυτά που ενδιαφέρουν όλους, δηλαδή πότε θα ανοίξουν ξανά τα ξενοδοχεία και τα αεροδρόμια για τους τουρίστες. Το άφηνε ανοιχτό ουσιαστικά μεταξύ 9 Ιουνίου και 13 Ιουλίου, με τα σενάρια στο παρασκήνιο να διαφοροποιούνται συνεχώς. Αυτό γινόταν μέχρι σήμερα, Πέτρα, καθώς οι ημερομηνίες κλείδωσαν στην πρωινή σύσκεψη μεταξύ του Πρόεδρου Αναστασιάδη, των αρμοδίων υπουργών και της επιστημονικής ομάδας. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Παρασκευή μετά το Υπουργικό. Να παρακολουθήσουμε πρώτα ένα απόσπασμα των δηλώσεων του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου και να επανέλθουμε για τις ημερομηνίες επανεκκίνησης του τουρισμού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τις απόψεις των επιστημόνων για ποικίλα θέματα που αφορούν τους σχεδιασμούς αυτούς, όπως είναι για παράδειγμα οι φάσεις για το άνοιγμα των αεροδρομίων, η κατηγοριοποίηση χωρών, ο καθορισμός κριτηρίων αλλά και προϋποθέσεων για κάθε κατηγορία, αλλά επίσης και τα μέτρα πρόληψης και υγειονομικής προστασίας. Αποφάσεις τόσο για το σχέδιο δράσης επαναλειτουργίας των αεροδρομίων, όσο και την επαναδραστηριοποίηση των ξενοδοχείων θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο μεθαύριο Παρασκευή. Πάμε τώρα να μάθουμε τις ημερομηνίες επανεκκίνησης του τουρισμού. Τι λένε οι πληροφορίες σου, Κυριάκο? Θα τις δούμε ευθύς αμέσως, επειδή όμως, Πέτρα, μεσολαβούν άλλα 24 ώρα μέχρι τις ανακοινώσεις. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ενδεχόμενο να υπάρξει μια διαφοροποίηση μερικών ημερών όμως στις ημερομηνίες που θα δώσουμε τώρα. Και αυτό επειδή τα δεδομένα είναι ρευστά. Ναι. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες μας, η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων κλειδώνει για την 1η Ιουνίου. Είναι Δευτέρα. Επειδή όμως μεσολαβούν, όπως είπαμε, άλλα 24 ώρα μέχρι την τελική απόφαση της κυβέρνησης, βάζουμε δίπλα και μια απόκληση ακόμη 7 ημερών. Και καλό θα ήταν να μην κλείσει κανείς ξενοδοχείο μέχρι να πέσουν και οι ανακοινώσεις. 1η Ιουνίου, λοιπόν, η πιο πιθανή ημερομηνία αυτή τη στιγμή για την επαναλειτουργία των ξενοδοχείων. Και μιλάμε φυσικά για ντόπιους τουρίστες. Και πάμε τώρα να δούμε την ημερομηνία κλειδί για τα αεροδρόμια. Οι πρώτες πτήσεις για τουρίστες, και προσέξτε, για τουρίστες, όχι απλώς το άνοιγμα των αεροδρομίων, κλειδώνει σε ημέρα μεταξύ 15 Ιουνίου και 20 Ιουνίου, και όχι Ιούλιο, που υποδείκνει ο αρχικός σχεδιασμός για από και μπρος πτήσεις σε συγκεκριμένες χώρες που θα παρουσιάζουν την ίδια καλή επιδημιολογική εικόνα. Και δεν αποκλείεται, όπως μας λέχθηκε, Πέτρα, να επαναλειτουργήσουν νωρίτερα από τις 15 Ιουνίου οι πτήσεις για εργαζόμενους και επενδυτές. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Ναι, και αυτές, βεβαίως, Κυριάκο, οι ημερομηνίες θα ισχύσουν υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η καλή επιδημιολογική εικόνα. Έτσι, διαφορετικά θα έχουν νέες διαφοροποιήσεις και βήματα προς τα πίσω. Τώρα, τι λένε οι πληροφορίες σε σχέση με τις χώρες για τις οποίες η Κύπρος θα ανοίξει πρώτα τις πύλες της? Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχει ετοιμαστεί μια προκαταρκτική λίστα 4 με 5 χωρών. Είναι με αυτές που θα συνδεθούμε αεροπορικώς σε πρώτη φάση. Βλέπουμε και το γραφικό. Είναι σίγουρα μέσα Ελλάδα, Ισραήλ, Μάλτα, Αυστρία, ίσως και ο Λίβανος. Αυτό θα αποφασιστεί στις επόμενες μέρες. Αυτές οι 4-5 χώρες, λοιπόν. Και μπορεί να προστεθούν και άλλες χώρες φυσικά μέχρι το άνοιγμα των αεροδρομίων, με κριτήριο την επιδημιολογική τους εικόνα. Αυτές όμως είναι οι χώρες που βλέπουμε στο χάρτη, είναι αυτές που έχουν το πολύ πιο σοβαρό προβάδισμα για την επανασύνδεση. Και να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ και την πληροφορία ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έδωσε σήμερα στην επιστημονική ομάδα μια λίστα 20 χωρών που ενδιαφέρουν πολύ την Κύπρο για την επανασύνδεση, για δύο λόγους. Φυσικά είναι οι παραδοσιακές αγορές τουριστών, είτε παρουσιάζουν μια πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα. Ναι. Και ο πρόεδρος ζήτησε από τους επιστήμονες να ετοιμάσουν
εξετάσουν μέχρι την Παρασκευή, που είναι το Υπουργικό, αναλυτικά την επιδημιολογική κατάσταση αυτών των χωρών που μας ενδιαφέρουν, αυτών των 20, προκειμένου να ετοιμαστεί ένας νέος οδικός χάρτης διαφόρων φάσεων επανασύνδεσης με αυτές τις 20 χώρες. Αυτός ο χάρτης θα επικαιροποιείται ανάλογα και με την πορεία της εικόνας τους, της επιδημιολογικής εικόνας τους, και παράλληλα οι αρμόδιοι φορείς του τουρισμού θα βρίσκονται σε συζητήσεις με τους ομολόγους τους στις χώρες αυτές για να γίνονται οι απαραίτητες προεργασίες για τις αεροπορικές επανασύνδεσεις. Ναι, είναι βεβαίως σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που δίδουν την εικόνα που υπάρχει σήμερα για την επανεκκίνηση του τουρισμού, ο οποίος είναι, είπαμε και πριν, Κυριάκο, η κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε στην ενημέρωση? Κάποιες λεπτομέρειες που θεωρώ πως ενδιαφέρουν για το νέο καθεστώς λειτουργίας των ξενοδοχείων. Ας ξεχάσουμε το τι ξέραμε, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, τα πρωτόκολλα προστασίας θα είναι πολύ αυστηρά. Από την άλλη, όπως μαθαίνουμε, δεν θα υπάρξουν τουλάχιστον περιορισμοί στον αριθμό των πελατών που θα δέχονται τα ξενοδοχεία. Εάν τα καταφέρουν, θα μπορούν δηλαδή να λειτουργούν και με γεμάτες κλίνες. Οι περιορισμοί ανά τετραγωνικό και αποστάσεις των τραπεζών κτλ. Θα αφορούν μόνο τους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων, όπως είναι τα εστιατόρια τους για παράδειγμα. Επιπρόσθετα, κάποια ξενοδοχεία έχουν ήδη αποφασίσει να καταργήσουν προσωρινά τα μπουφέ, άρα μόνο με παραγγελία από το μενού σε αυτά τα ξενοδοχεία θα μπορούμε να παραγγείλουμε φαγητό. Ο λόγος δεν είναι η ανησυχία για συνωστισμό στα μπουφέ, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό που ανησυχεί είναι η κοινή χρήση των κουταλιών στα μπουφέ. Εάν δεν καταργηθούν λοιπόν με κυβερνητική οδηγία, μπορεί κάποια ξενοδοχεία να λειτουργήσουν με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούν να βάλουν ένα υπάλληλο για να γεμίζει τα πιάτα ή να τα μεσογεμίζει για αυτούς που προσέχουν λίγο παραπάνω. Επομένως, ας μην παραξενευτούμε, Πέτρα, αν πάμε σε ένα ξενοδοχείο και δεν βρούμε μπουφέ. Ναι, έτσι, για υγειονομικούς καθαρά λόγους και λόγους ασφάλειας. Σε ευχαριστούμε, Κυριάκο, για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, πυρετώδεις είναι οι εργασίες των τοπικών αρχών σε όλη την Κύπρο, προκειμένου το άνοιγμα των οργανωμένων παραλίων να γίνει με ασφάλεια και